Καλησπέρα. Φτάσαμε στο βραδινό vlog του Σαββάτου 11 Ιανουαρίου 2020. Αχ, είναι η γιορτή του αδερφού μου σήμερα. Είναι το Αγίου Θεοδοσίου. Τον πάρω τηλέφωνο του που να ζήσει. Λοιπόν, προβληματισμοί σχετικά με τη σχέση από απόσταση είναι ο τίτλος της επιστολής της φίλης, η οποία είναι σε δύο μέρη, αλλά είναι και τα δύο σχετικά μεταξύ τους, γι' αυτό θα διαβάσουμε και τα δύο. Κάνετε καφέ, τσάι. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες τα βίντεο που αναβάζετε στο κανάλι σας στο YouTube και εκτίμησα το ενδιαφέρον και την προθυμία που δείχνετε, διατυπώνοντας τις απόψεις σας σχετικά με τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικοί άνθρωποι καθημερινώς. Έτσι ένιωσα και εγώ την ανάγκη να σας μιλήσω για κάποια προβλήματα που με απασχολούν, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σας σε θέματα ψυχολογίας. Γνωρίζω ότι δεν κάνετε διάγνωση μέσω mail, απλώς θεωρώ σημαντική τη γνώμη σας. Και διαβάζοντας αυτή την εισαγωγή, θα περίμενε κανείς να πει: είμαι μια κυρία 35 ετών ή μια 40 ετών. Είμαι 22 χρονών! Και τι ωραία που γράφεις. Και 3 χρόνια περίπου διατηρώ δεσμό με ένα άνδρα 7 χρόνια μεγαλύτερο από εμένα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό και είναι Έλληνας. Το γνώρισε όταν ήδη ήταν Ελλάδα και βγαίναμε μαζί για ένα περίπου μήνα πριν φύγει. Τα συναισθήματα μας ήταν αμοιβαία έντονα και από την πρώτη στιγμή νιώσα ασφάλεια και συγχρόνως μια έντονη ερωτική έλξη, συναισθήματα που δεν είχα ξανανιώσει σε τέτοια ένταση. Σε αυτό το σημείο αναφέρω πως πριν έρθει εκείνο στη ζωή μου δεν είχα κάποια ολοκληρωμένη ερωτική εμπειρία, αλλά διάσπαρτα φλερτ που διαρκούσαν λιγότερο από ένα μήνα και τελείωναν όταν τους διαβεβαίωνα πως δεν ήθελαν να ολοκληρώσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα ήταν η πρώτη σου σχέση και η πρώτη σου ολοκληρωμένη σχέση. Μετά από αυτά τα φλερτ πέρασα επίσης και μια περίοδο στην οποία έφαγα κόλλημα με έναν άντρα που με έλκει ερωτικά, αλλά γνώριζα ότι τα συναισθήματα δεν ήταν αμοιβαία και δεν θα ήταν ο κατάλληλος σύντροφος για μένα, γιατί μου υπενθύμιζε διαρκώς την τοξικότητα του με πισωγυρίσματα. Κατάφερα λοιπόν να διώξω τα παράλογα συναισθήματα μου για αυτόν τον άνθρωπο και συνέχισα κανονικά με πληγές που σταδιακά επούλωσα. Μετά από αυτά τα γεγονότα άρχισα να γίνομαι πιο επιλεκτική και δεν εμπιστεύομουν εύκολα τις προθέσεις των ατόμων που με προσέγγιζαν ερωτικά. Προσπαθούσα και προσπαθώ να προστατέψω τον εαυτό μου και τη συναισθηματική μου αξιοπρέπεια όσο μπορώ. Έχεις όμως και κάποια φοβία, γιατί είσαι πολύ μικρή, ή ίσως συντηρητικότητα, μήπως έρχεσαι από μια οικογένεια θρήσκα. Δεν σε κατακρίνω, απλώς προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό σου, γιατί μιλάς σαν μεγαλύτερη. Με τον άνθρωπο που ήρθε στη ζωή μου είχα ένα αρκετά καλό προαίσθημα, πρωτόγνωρο για μένα. Ωστόσο, όταν μου ανακοίνωσε στο τέλος του μήνα πως θα έφευγε εξωτερικό για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, αποφάσισα να κρατήσω μικρό καλάθι παρά τα έντονα συναισθήματά μου. Μου εξέφρασε την επιθυμία του πως ήθελε να είμαστε μαζί και να μιλάμε σε καθημερινή βάση. Μου τόνισε επίσης πως θα πήγαινε στο εξωτερικό για 3 μήνες και θα γυρνούσε. Όταν το άκουσα αυτό, αποφάσισα να το δω πιο χαλαρά μαζί του, έχοντας μια επιφύλαξη, καθώς δεν ήμουν διατεθειμένη να του δοθώ ολοκληρωτικά ακόμα. Περίπου για 3,5 μήνες, όταν ήταν στο εξωτερικό καθώς το φιλοξενούσε ένα συγγενικό του πρόσωπο, όλο αυτό το διάστημα μιλούσαμε καθημερινά και δεν μου έδωσε ούτε μια στιγμή το δικαίωμα να νιώσω πως δεν ενδιαφερόταν για μένα. Όταν γύρισε Ελλάδα, αποφασίσαμε να το δούμε πιο σοβαρά και ολοκληρώσαμε ερωτικά τη σχέση μας, αλλά μου υπενθύμησε πως θα έπρεπε να φύγει ξανά για να μαζέψει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και να ξεκινήσει μεταπτυχιακό. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μπω εμπόδιο στο όνειρά του και γνωρίζοντας πως ο έρωτας ήταν αμοιβαίος, αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε με την προϋπόθεση να συναντιόμαστε τουλάχιστον ανά 2 μήνες. Όλα κυλούσαν ομαλά και προς μεγάλη μου έκπληξη η αγάπη του και το ενδιαφέρον του παρέμεινε αμείωτο για μένα. Μιλούσαμε και μιλάμε με την ίδια συχνότητα και δεν μου έδειξε κάποιο σημάδι ώστε να μην του έχω εμπιστοσύνη. Με ενημέρωνε διαρκώς για το που βρισκόταν και το ίδιο έκανα και εγώ, και έτσι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια που ένιωθα γι' αυτόν αναζωπήρωναν τα συναισθήματά μου και παρόλο που ήταν μακριά μου ένιωθα όμορφη. Φρόντιζε και φροντίζε να μην μου λείψει κάτι και δεν μου έθεσε περιορισμούς σε βραδινές εξόδους με παρέες μου ή σε διάφορες εξορμήσεις, αλλά ούτε και εγώ έθεσα σε αυτό.
Από το δεύτερο μέχρι το τρίτο έτος της σχολής μου όλα κυλούσα με σταθερούς ρυθμούς. Άλλοτε πήγαινα εγώ εξωτερικό για λίγες μέρες, άλλοτε ερχόταν εκείνος Ελλάδα και κάναμε αρκετά ταξίδια. Ωστόσο, όταν αποχωριζόμασταν, στενοχωριόμασταν αρκετά, όμως θέλαμε και θέλουμε να το παλέψουμε. Το περσινό καλοκαίρι, όταν ήμουν στο σπίτι του στην Ελλάδα, βρήκα κατά τύχη ένα έγγραφο στο οποίο αποδεικνυόταν πως η κατάληξη του επιθέτου του ήταν παραλλαγμένη, όχι ελληνική. Όταν το είδα, κοκάλωσα, πάγωσα ολόκληρη. Γύρισα στο σπίτι, άρχισα να κλαίω ασταμάτητα, διότι φοβήθηκα πως υπήρχαν θέματα τα οποία δεν μου αποκάλυπτε ή έκρυβε για δικούς του λόγους. Σκέφτηκα πως εφόσον μου έκρυψε κάτι τέτοιο για την προσωπική του ταυτότητα, πόσα πράγματα θα μου κρύβει ακόμα. Αυτό το θέμα δεν το συζήτησα ευθέως μαζί του εδώ και ένα χρόνο. Γιατί? Μόνο προσπάθησα πλαγίως να οδηγήσω εκεί τη συζήτηση. Αν και μου απαντούσε, οι εξηγήσεις του δεν με ικανοποιούσαν. Αυτό το χρόνο και ειδικά μετά την αποφύτιση μου τον Ιούλιο, παρατήρησα μια αλλαγή στη συμπεριφορά μου. Άρχισα να γίνομαι απαθής, να ξεχνάω πολλές φορές να του στείλω μήνυμα, να μην έχω διάθεση να μιλάμε στις βιντεοκλήσεις, να ξεκινάω συνέστητα εγώ τους περισσότερους τσακωμούς, να νιώθω με απλά λόγια σαν ρομπότ, το οποίο πρέπει διαρκώς να προγραμματίζεται στο να συνηθίζει την απουσία κάποιου και όταν επιστρέφει να μετατρέπεται σε άνθρωπο υποχρεωμένο να νιώσει και να ξαναδίνει την καρδιά του εφόσον ξέρει πως ο άλλος ήρθε για να ξαναφύγει. Οι απότομες συναισθηματικές αναλλαγές μου με οδήγησαν σε αναισθησία για το μέλλον της σχέσης μου, συνοδευόμενη από αμέτρητες εξόδους με παρέες για να ξεχνιέμαι, καθώς και μια μεγάλη ροπή στο φλερτ σε επίπεδο απλής συζήτησης ευτυχώς. Ξενέρωσες. Μπορεί να διασκέδαζα αρκετά, αλλά ένιωθα και νιώθω πως έχω ρυθμίσει τη ζωή μου στον αυτόματο πιλότο, αρχίζοντας να προγραμματίζω το μέλλον μου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του επιδιώξεις. Να μείνω δηλαδή μαζί του στο εξωτερικό, συνεχίζοντας εκεί το μεταπτυχιακό μου και να γυρίσουμε πίσω μαζί στην Ελλάδα μετά. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τον απαντήσω γιατί τον αγαπώ, αλλά αυτό που άρχισε να με κουράζει είναι η απόσταση, η αβεβαιότητα για το μέλλον λόγω δικών του επαγγελματικών επιπολαιοτήτων. Δεν πήγε εξ αρχής με τα κατάλληλα εφόδια στο εξωτερικό. Και τέλος το ζήτημα της καταγωγής του, το οποίο με επηρεάζει αρκετά. Σε σημείο που να αμφιβάλλω για το τι είναι πραγματικό και τι όχι. Ποιος είναι πραγματικά, τι ισχύει πραγματικά γι' αυτόν. Αν επιβεβαιωθούν κάποιες υποψίες που έχω, θα ξεκινήσω να φοβάμαι την άποψη του κοινωνικού περίγυρου. Την αποδοχή από την οικογένειά μου. Το τοξικό κλίμα που θα διαμορφωθεί γύρω μου. Βομβαρδισμένη από στερεότυπα αλλά και τραγικές αλήθειες. Τρέμω στην ιδέα της περιθωριοποίησης, της αποξένωσης, καταλήγοντας σε μια δικαιολόγητη συμπεριφορά μίσους από την πλευρά μου, μέσα στο μελλοντικό κλίμα τοξικότητας που μας περιμένει. Ήδη εσύ ήδη νιώθεις τοξικά. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να φοβάμαι τον εαυτό μου. Φοβάμαι τι επιπτώσεις θα έχει η σταδιακή απάθεια μου μέχρι και πού θα φτάσει. Φοβάμαι μη φτάσω στο σημείο που δεν θα νιώθω τίποτα και απλώς θα γίνει μια συνήθεια για μένα. Το σέβομαι πολύ σαν άνθρωπο γιατί τα συναισθήματα μου δεν έχουν σβήσει ακόμη και ο ίδιος μου δείχνει με κάθε τρόπο την αγάπη του διαρκώς. Προκύπτουν οι εξής προβληματισμοί. 1. Σε μια σχέση από απόσταση είναι λογικό να υπάρχει κατά καιρούς μια συναισθηματική απάθεια ακόμα και αν βλέπεις πλήρη ανταπόκριση από τον σύντροφο σου. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα για τον τερματισμό μιας τέτοιας σχέσης. Σε μια σχέση από απόσταση, στην οποία δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη δικιά σας σχέση, δεν είναι λογικό και αναμενόμενο. 2. Τι λόγο έχει κάποιος να αποκρύψει στοιχεία της καταγωγής του μέσα σε μια σχέση 3 χρόνων, είναι αυτό ένδειξη ενοχών, να έχει ενοχές για την καταγωγή του, μήπως να φοβάται πως αν μάθεις την πραγματική του καταγωγή θα τον απορρίψεις, μήπως να έχει δεχθεί μπούλινγκ στο παρελθόν για την καταγωγή του και να φοβάται πως δεν θα γίνει αποδεκτός. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να ξεφύγει από μια ουτοπική πραγματικότητα που προκύπτει από τη σχέση εξ αποστάσεως? Είναι λύση ο χωρισμός ή προσπάθεια για έβρεση κοινών στόχων ακόμα και αν αυτή έχει εξαντληθεί? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας με εκτίμηση. Ξακολουθώ να λέω ότι γράφεις σαν πιο μεγάλος άνθρωπος από την ηλικία των 22 ετών, ε? Πόσο είσαι? 22. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Στην ηλικία του γιού μου. Απάντησε εγώ στη φίλη τότε πριν 4 μήνες που το έστειλε. Απόσταση στη σχέση προκαλεί οπωσδήποτε το να λες ψέματα. Και επίσης το να μην συζητάς κάτι τόσο σημαντικό όπως αυτό που αποκάλυψες. Πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσεις μαζί του. Και μου απάντησε η φίλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την απάντησή σας
και εκτιμώ το ενδιαφέρον σας να κάνετε vlog με θέματα επιστολή, γιατί σας είπα για τα υπόλοιπα θα σας απαντήσουμε στο vlog. Έχετε δίκιο και όντως είναι απαραίτητο να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Πρέπει να βρω το θάρρος να ξεκινήσω με τον σωστό τρόπο. Και έχουμε το δεύτερο γράμμα, το οποίο ήρθε πριν 2-3 εβδομάδες. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε που σας έστειλε την επιστολή. Σας εύχομαι λοιπόν ολόψυχα καλές γιορτές κλπ. Το κοινωνικό έργο που προσφέρετε εν ώψη τέτοιων γιορτινών ημερών είναι το πιο πολύτιμο δώρο για την ψυχική υγεία των ανθρώπων σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Γλέσε πολύ ωραία λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Στην επιστολή μου ανέφερα για τα αρνητικά συναισθήματα που προκάλεσε η ανακάλυψη του εγγράφου που υποδείκνυε την καταγωγή του συντρόφου μου. Καταγωγή την οποία μου απέκρυπτε για πολύ καιρό και δεν γνώριζα τον λόγο. Όταν ήρθε στην Ελλάδα πριν από 2 μήνες, αποφάσισα να το συζητήσω μαζί του. Ξεκινήσαμε με γενικές συζητήσεις σχετικά με το θέμα και όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τη δική του περίπτωση, μου απάντησε φανερά ενοχλημένος πως δεν μας αφορά τι έκαναν οι παππούδες μας και ότι εφόσον είμαστε καλά μεταξύ μας, αυτό το ζήτημα δεν έχει σημασία. Εκ πρώτης όψεως είχε δίκιο σε αυτό που λέει. Αλλά δυστυχώς για ακόμα μια φορά ένιωσα ότι ακύρωσε τα ανάμειχτα συναισθήματα μου και δεν μου έδωσε ξεκάθαρη εξήγηση για το έγγραφο που είδα. Μου έδωσε την εντύπωση πως δεν θέλει να φορτίζουμε συναισθηματικά την ατμόσφαιρα με τόσο αρνητισμό και ότι πρέπει να χαρούμε το χρόνο που βρισκόμαστε μαζί χωρίς να μας απασχολεί κάτι. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε δυσκολία να εθελοτυφλούμε χωρίς να εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας. Να ακυρώνεται όποιο συνέστημα δεν είναι αποδεκτό για να μην αντιμετωπιστεί η αλήθεια. Ειλικρινά, κυρία Θέκλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήδη η απόσταση αρχίζει και με κουράζει και ειδικότερα η τοπική της διάσταση. Η άποψη δηλαδή ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε πρέπει να είναι όλα τέλεια τη στιγμή που το μέλλον είναι αβέβαιο. Ενώ τον αγαπώ, δεν αντέχω τον πόνο που βιώνω κάθε φορά που φεύγει. Η αλήθεια είναι πως το διάστημα αυτό επιβαρύνει την κατάσταση γιατί με λύπη διαπίστωσα πρόσφατα ότι σχεδόν όλες οι φιλίες μου ήταν ψεύτικες. Έτσι, εκεί στην ηλικία των 22 ετών, στην ηλικία που τελειώνει στο πανεπιστήμιο, κάνουμε όλοι πολλές διαπιστώσεις για φιλίες που είχαμε από πριν πως ήταν ψεύτικες. Είναι δύσκολο να αντιλαμβάνεσαι πως τα άτομα που πιστεύουν θέλουν μονίμως κάτι από εσένα και όχι εσένα. Θέλουν μονίμως κάτι από εσένα και όχι εσένα. Έτσι και εγώ αποστασιοποιήθηκα σχεδόν από όλους με αποτέλεσμα να κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν έκανα τις σωστές επιλογές των ανθρώπων που έβαζα στη ζωή μου. Ήσουν αμωρό. Και ακόμη είσαι πολύ μικρή. Ήσουν αμωρό. Μην είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα θέματα της σχέσης μου με οδηγούσε σε αδιέξοδο. Σε έναν κόσμο στον οποίο ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του, βρίσκω ζεστασιά στη δική του αγάπη. Και φοβάμαι μην αποδειχθεί και αυτή ένα καμουφλαρισμένο συμφέρον. Με συγχωρείτε για το μακροσκελές update μου, απλώς νιώθω καλύτερο όταν γράφω σε εσάς για τις σκέψεις και τα συναισθήματα μου λόγω της εμπιστοσύνης που με εμπνέετε με εκτίμηση. Λοιπόν, φιλενάδα, θέλω να σκεφτείς σοβαρά την περίπτωση, μήπως σου έχει τελειώσει. Μήπως σου έχει τελειώσει ο έρωτας, βρε παιδί μου. Ξέρεις, επειδή είσαι μόνο 22 χρονών και γελάω, γιατί 22 χρονών είναι ο γιος μου και επίσης 22 χρονών εγώ είχα και το γιο μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο γιατί στην ηλικία σου είχα και παιδί, ήμουν παντρεμένη με παιδί και τα έκανα να και να και να. Και στην ηλικία σου είναι ο γιος μου, τον οποίο εγώ τον βλέπω τώρα όχι ως μωρό, γιατί σαφώς δεν είστε μωρά στα 22 άνθρωποι πτυχίου και κιόλας. Τον βλέπω όπως σε βλέπω και σένα, σαν ένα νέο άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη νεότητα, μόλις βγαίνετε από την εφηβεία. Λοιπόν, μία σχέση η οποία ξεκίνησε στα 19 σου χρόνια. Όσο προσεκτική και αν ήσουν, γιατί ήσουν υπερβολικά προσεκτική, ήσουν υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό σου, ήσουν πολύ σοβαρή. Αυτό σε ρώτησα και προηγουμένως, αν έρχεσαι από μια θρησκευόμενη οικογένεια, αν έχεις ένα background, ένα υπόβαθρο ιδιαίτερα συντηρητικό που φαίνεται αυτό για τον τρόπο που γράφεις. Εκτό και αν έχεις σπουδάσει φιλόλογο, δεν ξέρω, αλλά γράφεις πολύ. Καντακουζινά. Θυμάσαι τον Καντακουζινό στον Κωνσταντινού και όχι ακριβώς έτσι, αλλά γράφεις έτσι με πολύ σοβαρότητα. Και υποθέτω ότι διαβάζεις και βιβλία σοβαρά. Ίσως να έχει σπουδάσει σε ένα κλάδο σχετικό με τη φιλολογία, δεν ξέρω. Πολιτικές επιστήμες τι έχει σπουδάσει, ούτε θέλω να μας πεις. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να ξεκίνησε αυτή τη σχέση στα 19, να έκανε την επιλογή όπως την έκανε τότε και τότε να ήταν κατάλληλη σχέση για σένα και τώρα πλέον να μην είναι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Shit happens. Life happens. Και θα σου πω το εξής. Αν πραγματικά αγαπάς τον σύντροφο σου και τον θέλεις πραγματικά, δεν σε νοιάζει από πού είναι.
Δεν σε νοιάζει αν είναι Αλβανός, αν είναι Βούλγαρος, αν είναι Ρώσος, αν είναι Ιουγκοσλάβος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μου λες τι, ούτε θέλω να μάθω. Δεν σε νοιάζει. Σε κόφτει. Αν η σχέση σου είναι υγιής, αληθινή, καλή σχέση, δεν σε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι. Εσύ ίδια λες πράγματα για τον φίλο σου. Εσύ ίδια μέσα σου δεν είσαι σίγουρη αν το θες το φίλο σου. Να σου πω τα πράγματα που είπες. Είπες πολύ σημαντικά πράγματα. Είπες το γεγονός ότι έχει ένα πολυαννισμό, θα έλεγα, εντός αγωγικών. Θυμάσαι την ηρωίδα παιδικών βιβλίων Πολυάννα. Η Πολυάννα τα βλέπει όλα χαρούμενα και τα πάντα μέσα στην καλή θετική διάθεση. Αυτό που ο φίλος σου δεν θέλει να συζητά τα προβλήματα, αυτό δεν είναι ωριμότητα, ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα πάνω στην οποία να βασιστείς και να χτίσεις σχέσεις ζωής. Το γεγονός ότι δεν αντιμετώπισε με ωριμότητα τη μετάβαση του στο εξωτερικό και τα μεταπτυχιακά του και έχει καθυστερήσει. Αυτά. Το γεγονός ότι δεν σου λέει μια ξεκάθαρη κουβέντα, δεν επικοινωνεί μαζί σου ανοιχτά, ξεκάθαρα να σου πει για το έγγραφο που έχεις δει. Επίσης, εμένα με προβληματίζει και το γεγονός ότι εσύ για ένα χρόνο δεν του το έλεγες και σε εκείνον τον ένα χρόνο που ήξερες για το έγγραφο και δεν του το έλεγες, σιγά σιγά φαγώθηκαν μέσα σου τα συναισθήματα σου. Τώρα τελείωσε πλέον, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τα ερωτικά συναισθήματα. Συμβαίνουν. Τα συναισθήματα δεν μπορούμε να τα παραγγείλουμε. Είτε τα έχουμε, είτε δεν τα έχουμε. Αν δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε. Αν τα έχουμε, μπορούμε να τα χάσουμε όταν αφήσουμε τη σχέση να ξεφτύσει. Η σχέση σας ξέφτησε για λόγους που αφορούν και τους δύο, όχι μόνο εσένα που δεν του το είπες για ένα χρόνο, αλλά και τους δύο. Δεν ξέρω, ρε φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να σου έχει τελειώσει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Η γνώμη μου είναι να πας σε ένα ψυχολόγο να μιλήσεις από κοντά, γιατί περνάς και μια αξιακή κρίση τώρα και ίσως και μια υπαρξιακή κρίση. Γι' αυτό που αναφέρεις για τις φιλίες που είναι ψεύτικες και αυτά. Δεν ξέρω, δεν μου λες, αν μένα το μυαλό μου που έτυχες μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με το περιβάλλον που είχα μεγαλώσει εγώ. Δεν ξέρω. Ένα περιβάλλον έτσι θρησκευτικό και πολύ πνευματικό, αλλά και πολύ αυστηρό, που ίσως από πολύ νεαρή ένιωθες πολύ μεγάλη. Και ένιωθες ότι είσαι πολύ μεγάλη γιατί είχες ακολουθούσες όλους αυτούς τους αυστηρούς κανόνες. Τους οποίους ούτως ή άλλως αυτούς τους κανόνες μας έχεις περιγράψει στην αρχή της επιστολής που τους έχεις βάλει εσύ ίδια στον εαυτό σου. Και μήπως δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν είσαι παρά μια πολύ νεαρή κοπέλα η οποία δικαιούσε να κάνεις και λάθη. Και ίσως είναι μια λαθασμένη επιλογή αυτή η σχέση. Μια λαθασμένη επιλογή με την έννοια ότι δεν σου κάνει για σχέση ζωής, αλλά σαφώς τα 3 χρόνια που διήρκησε σε βοήθησε στα σημεία που σε βοήθησε. Ξέρεις, οι σχέσεις σε αυτή την ηλικία. Οι σχέσεις στην ηλικία μέχρι τα 30-35 χρόνια είναι σχέσεις δοκιμές. Σπάνιο πράγμα να βρεις σχέσεις ζωής από τόσο νωρίς. Γι' αυτό η γνώμη μου είναι να πας σε ένα ψυχολόγο από κοντά, να μιλήσετε μαζί. Μπορεί να πας και με το φίλο σου. Διάβασε και το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Είναι από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». «Να μείνω ή να φύγω». Είχε κυκλοφορήσει πέρσι, τον Νοέμβριο του 18 αυτό το βιβλίο. Πολύ ωραίο βιβλίο. Το οποίο απαντά στα ερωτήματα σου ένα-ένα. Και εάν τυχόν τελειώσει αυτή η σχέση σου, δεν είναι το τέλος του κόσμου και το γεγονός ότι έχεις καταλάβει ότι πολλοί από τους φίλους σου ήταν συμφεροντολόγοι, και αυτό πάλι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ενδείξεις ότι μεγαλώνεις. Και μεγαλώνοντας, μαθαίνουμε ότι θέλουμε λίγα και καλά πράγματα στη ζωή μας. Μάλλον στην ουσία χρειαζόμαστε λίγα και καλά. Όχι πολλά και όχι καλά. Έχεις την αγάπη. Στείλε μου ένα mail πίσω να μου πεις που μένεις, να δω αν έχω κάποιο συνάδελφο εκεί σε εκείνη την περιοχή, να σου συστήσω ή κάποιο συνάδελφο για συνεδρίες με στο Skype. Εγώ δεν βλέπω κόσμο, αλλά μπορώ να σου συστήσω άλλους. Φιλάκια. Καλό βράδυ σε όλους.